Δεν ξεμπερδέψαμε όμως, γιατί δεν του φτάσε ότι έκανε τη διάψευση ότι είναι λάθος ο Κύπριος. Είδατε τι απάντησε ο Κύπριος. Είχε και συνέντευξη. Χθες βγήκε και είπε κι άλλα. Για ακούστε τι είπε ο κύριος Μαγιορκίνης. Με τα τεστ που έχουν προγραμματιστεί θεωρούμε ότι η μετάδοση θα πέσει γύρω στο 70 με 90% από ό,τι αν δεν γινόντουσαν τα τεστ. Τα ακούσατε? Δηλαδή με τόσο μεγάλη διασπορά μέσα στην κοινότητα και με 2 στα 10 κρούσματα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, εάν κάνουμε την υπόθεση ότι τα rapid και τα self θα καταφέρουν να εντοπίζουν κρούσματα και ότι δεν θα υπάρξουν ψευδώς αρνητικά, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο, γιατί έτσι κι αλλιώς η ευαισθησία τους και ως εκ τούτου η αξιοπιστία τους ήταν πάντοτε μειωμένη, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα με την όμικρον που δεν καταφέρουν να την ανοιχνεύσουν ακόμη και με υψηλό υγειικό φορτίο, τότε με 70 έως 90% αποτελεσματικότητα πρακτικά δεν θα πάει κανείς μαθητής στο σχολείο. Πώς είπαν σήμερα 14.000 κρούσματα. Προφανώς επειδή τα τεστ δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα, τα σχολεία θα λειτουργήσουν. Οπότε θα δούμε τα αποτελέσματα τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό όμως είναι κάτι που ο ίδιος, επειδή βρίσκεται σε μια έδρα επιδημιολογίας, θα έπρεπε να το έχει ακούσει, αφού όπως φαίνεται δεν το γνωρίζει. Για να μπορέσει κανείς να μιλήσει με τέτοια βεβαιότητα για τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να έχει δεδομένα από μετρήσεις. Άραγε, ποιες μετρήσεις έχουν γίνει στην κοινότητα και σε ποιες δραστηριότητες η περιβάλλουσα επιτεύχθηκε ή πλησίασε η αποτελεσματικότητα αυτά τα ποσοστά, προκειμένου να είναι σε θέση μαθητευόμενοι επιδημιολόγοι να μιλάνε με τόση απολυτότητα, επιβεβαιώνοντας την άγνοια και την απειρία τους. Για ακούστε και λίγο παρακάτω. Να θυμίσω ότι πριν από 2 χρόνια στην Κίνα 13.000 κρούσματα διαγνώστηκαν απλά και μόνο με την αξονική, ούτε καν το μοριακό δεν έβγαινε θετικό. Τι είναι πάλι αυτό? Καινούργια πατέντα, κύριε Γκίκα μου. Αλήθεια, τι πετυχημένη σύγκριση είναι αυτή να συγκρίνει κανείς μια πρωτόγνωρη κατάσταση και τα διαγνωστικά μέσα πριν από 2 χρόνια, αγνοώντας ένα ολόκληρο διάστημα 2 ετών, όπου από τους πρώτους κιόλας μήνες το μοριακό αποδείχθηκε ότι είναι το απόλυτο εργαλείο ανίχνευσης, το Golden Standard, η εξέταση αναφοράς ανιχνεύοντας εκατομμύρια κρούσματα. Αλήθεια, τότε που λέγανε ότι ο έλεγχος στο γενικό πληθυσμό δεν ενδείκνυται. Γιατί το λέγανε? Επειδή τα μοριακά δεν μπορούσαν να ανιχνεύσουν τον ιό ή γιατί δεν είχαν τόσα τεστ όπως παραδείχτηκαν εκ των υστέρων? Και τι εργαλείο ανίχνευσης χρησιμοποιούνταν, η αξονική? Θα θυμίσουμε και εμείς με τη σειρά μας ότι η αξονική δεν γίνονταν για λόγους ανίχνευσης, επειδή τα τεστ δεν είχαν την κατάλληλη ευαισθησία. Κάθε άλλο, τα PCR τεστ ήταν από την πρώτη στιγμή η εργαστηριακή εξέταση αναφοράς. Η αξονική, θα θυμίσουμε στον κύριο Μαγιορκίνη που δεν είναι κλινικός και δεν μπορεί να πάρει ειδικότητα κλινικού μόνο και μόνο επειδή είναι στην Επιτροπή, γίνονταν προκειμένου να διαπιστωθούν έγκαιρα οι βλάβες στους πνεύμονες. Δεδομένου ότι το αρχικό στέλεχος του ιού εγκαθίστατο ταχύτατα σε βάθος στους πνεύμονες, επειδή η κλινική εικόνα και τα συμπτώματα καθυστερούσαν σε σχέση με τις παθολογοανατομικές βλάβες που προξενούσε ήδη ο ιός, και επειδή έπρεπε να υπάρχει μια εικόνα αναφοράς. Κατερινά, πρόσεξε με λίγο, πιο χαμηλά το χαλί λίγο. Σε σχέση με τη ραγδαία επιδείνωση που παρατηρούνταν συνήθως μετά από 5 έως 7 ημέρες από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Αλλά μήπως αυτή ήταν εξ αρχής η λαθεμένη άποψη, την οποία κατ' επανάληψη εξέφρασε και ο εθνικός λοιμοξιολόγος και την οποία κατάφερε, όπως φαίνεται, να καταστήσει δόγμα στο βαθύ ασυνείδητο της Επιτροπής των Ακαταδίωκτων, αν και στο δημόσιο λόγο τώρα τελευταία επικρατεί τάση να εμφανίζουμε τη χώρα ως όψιμη πρωταθλήτρια στα τεστ? Εάν τα μοριακά δεν μπορούν να διαγνώσουν, εάν κάποιος είναι θετικός, όπως μας λέει ο κύριος Μαγιορκίνης, τότε γιατί περηφανευόμαστε ότι είμαστε πρωταθλητές και μάλιστα με rapid και self? Γιατί αυτά δίνουν τα υψηλά νούμερα που παρουσιάζει ο ΕΟΔΗ, που είναι υποδιέστερα το rapid? Σημείο τρίτο, ρωτάει χθες στη συνέντευξη η δημοσιογράφος, άρα εάν βγαίνει το τεστ μου το rapid αρνητικό και βγει το μοριακό θετικό, αυτό σημαίνει ότι εφόσον το rapid βγήκε αρνητικό, δεν το μεταδίδω? Ακούστε τι απαντά. Η πιθανότητα είναι ότι είσαστε από τους λιγότερο μεταδοτικούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι το χαρακτηριστικό. Διότι το αντιγόνο που ανιχνεύεται είναι ο ιός ο ίδιος. Ενώ το RNA που ανιχνεύεται δεν είναι ακριβώς ο ιός. Μπορεί να βρίσκεται μέσα στα κύτταρα χωρίς να υπάρχει ιός. Μωρέ, εξού και έκπληξη παρουσιάστες. Α, μάλιστα.
η παρατεταμένη παρουσία RNA του SARS-CoV-2 ή αντίστραφα μεταγραφόμενο RNA SARS-CoV-2 και η επανεμφάνιση θετικών τεστ PCR έχουν αναφερθεί ευρέως στους ασθενείς μετά την ανάρρωση. Ωστόσο, οι ασθενείς αυτοί συνήθως δεν μεταδίδουν. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν πρέπει να μπερδεύουμε τα πράγματα και εξάλλου δεν μιλάμε γι' αυτό. Γιατί μιλάμε, κύριε Μαγιορκίνη? Μιλάμε για την περίοδο της νόσησης που διαρκεί τουλάχιστον 10 ημέρες και στην οποία η μεταδοτικότητα μειώνεται βαθμιαία, χωρίς να πάβει να υπάρχει, παραμένοντας μέχρι το τέλος περίοδου νόσησης. Τα αντιγονικά τεστ στην καλύτερη περίπτωση ανιχνεύουν τον ιό μόνο στην περίοδο που το υγειικό φορτίο είναι υψηλό, και αυτό στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό είναι θέμα ευαισθησίας που σε αυτά τα τεστ είναι σαφώς μειωμένη. Αντίθετα, τα μοριακά, έχοντας μεγαλύτερη ευαισθησία, είναι σε θέση να ανιχνεύσουν τον ιό σε όλη τη διάρκεια που παραμένει στον οργανισμό και ως εκ τούτου προκαλεί την οσυρά κατάσταση. Συνεπώς, επειδή έχουν χαμηλή ευαισθησία τα αντιγονικά τεστ σε αντίθεση με τα μοριακά, δεν μπορούν να αποτελέσουν δείκτη της μεταδοτικότητας του ιού, εφόσον δεν μπορούν να τον ανιχνεύσουν σε όλη τη διάρκεια της νόσησης, στην οποία ο ιός εξακολουθεί να παραμένει μεταδοτικός, αλλά με βαθμιαία μειούμενη μεταδοτικότητα. Προφανώς και υπάρχει διαφορά στον τρόπο ανίχνευσης των τεστ. Προφανώς και τα αντιγονικά ανιχνεύουν τον ιό μέσω του αντιγόνου και γι' αυτό λέγονται και αντιγονικά. Αλλά τα μοριακά τι ανιχνεύουν? Ανιχνεύουν κάτι άλλο εκτός από τον ιό? Προφανώς ανιχνεύουν τον ιό και μάλιστα μέσω του RNA, γεγονός που τα καθιστά πολύ πιο ευαίσθητα. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ανιχνεύουν τον ιό, εάν δηλαδή ανιχνεύουν το αντιγόνο ή το RNA, προσδιορίζει την ευαισθησία τους και όχι τη δυνατότητά τους να καθορίσουν κατά πόσο ένα άτομο είναι μεταδοτικό ή όχι. Αυτό το τελευταίο είναι αποτέλεσμα της ικανότητας του τεστ να είναι ή να μην είναι τόσο ευαίσθητο, ώστε να μπορεί να ανιχνεύει πρώτον κάποιον που είναι θετικός είτε ασυμπτωματικός είτε συμπτωματικός και δεύτερον να τον ανιχνεύει σε όλη τη διάρκεια που νοσεί είτε έχει είτε δεν έχει συμπτώματα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, από τη στιγμή που ανιχνεύεται θετικός, μπορεί και να μεταδώσει. Απλώς αυτό που διαφέρει είναι ο βαθμός μεταδοτικότητας. Το θετικό ή αρνητικό μοριακό ως εξέταση αναφοράς είναι αυτό που προσδιορίζει την έναρξη ή το τέλος της νόσησης, επομένως και τη διάρκεια κατά την οποία το άτομο έχει την πιθανότητα να μεταδίδει τον ιό. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένα άτομο μπορεί να είναι μεταδοτικό ακόμη και πριν να εκδηλώσει συμπτώματα, ώστε να χρειαστεί να εξεταστεί με τεστ. Αλλά και αυτό θα μας το εξηγήσει ο κύριος Μαγιορκίνης στη συνέχεια. Για ακούστε. Χρειάζονται 2 με 3 μέρες από τη στιγμή που θα μολυνθεί κάποιος μέχρι να αρχίσει να βγαίνει, να παράγεται το RNA. Άρα ναι, υπάρχουν 2 μέρες, αλλά και σε αυτή την περίοδο κανένας δεν είναι μεταδοτικός. Αυτό λοιπόν είναι η δεύτερη παγκόσμια πρωτοτυπία, μία ακόμη ελληνική πατέντα. Μετά από όλα αυτά δεν πρέπει να απορρεί κανείς, γιατί υπάρχει μεγάλη διασπορά. Με κάτι τέτοιες αντιλήψεις, πληροφορίες και οδηγίες από τα ΜΜΕ που μπαίνουν σε κάθε σπίτι και διαπερνούν πέρα ως πέρα κάθε νοικοκυριό, ο ιός δεν χρειάζεται ιδιαίτερες μεταλλάξεις για να φτιάχνει αλυσίδες ανενόχλητος και ύστερα άντε να τις σπάσεις. Εξάλλου, μια τέτοια αντίληψη οδηγεί και στην κατάργηση της συχνή λάτισης. Ωστόσο, φάνηκε ότι κατάλαβε ότι κάτι δεν είπε σωστά, γιατί στο σημείο αυτό, αν δείτε τη συνέντευξη, ξύνει το κεφάλι του. Παρ' όλα αυτά, δεν μπήκε στον κόπο να διορθώσει το σφάλμα του. Στην ερώτηση σχετικά με την κορύφωση των κρουσμάτων, αφού μας είπε ότι δεν βλέπουμε αύξηση, ότι βλέπουμε μια επιπέδωση και ότι μπορεί η επιπέδωση αυτή να είναι και η κορύφωση και διάφορα άλλα τέτοια σοφά, μας είπε και το αμίμητο. Να πω, είμαστε επιφυλακτικοί. Έτσι, εγώ πάντα με τις προβλέψεις είμαι πολύ επιφυλακτικός. Πρόκειται για έναν ιό που είναι εξαιρετικά δύσκολο να το προβλέψουμε. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε ότι τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια επιπέδωση. Δεν ξέρω αν αυτό θα είναι και η τελική κορύφωση, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέπουμε μια επιπέδωση. Δεν βλέπουμε μεγάλη αύξηση, χωρίς να αποκλείεται ότι μπορεί να δούμε κάτι μέσα στην εβδομάδα λόγω της αύξησης των τεστ. Να σου και πάλι γνωστή θεωρία ότι τα κρούσματα αυξάνονται επειδή γίνονται πολλά τεστ. Αυτά κάποτε λέγονταν για να αυληθεί ο αντίκτυπος από την έξαρση της πανδημίας. Και ενώ η κατάσταση ξέφευγε εκτός ελέγχου και η κοινότητα ήταν γεμάτη, τα τεστ παρουσιάζονταν σαν αιτία που αυξάνονταν τα κρούσματα. Λες και τα τεστ δημιουργούσαν τα κρούσματα και όχι τα κρούσματα ήταν αυτά που έρχονταν από μόνα τους στην επιφάνεια, επειδή το τέστινγκ και η χνηλάτιση ήταν ανύπαρκτα και επειδή τα κρούσματα δεν μπορούσαν πλέον να περνούν απαρατήρητα. Αλλά αν όντως επιμένετε ότι ισχύει αυτό, ότι δηλαδή τα κρούσματα θα είναι πολλά επειδή θα αυξηθούν τα τεστ, επανερχόμαστε δηλαδή στο ότι τα τεστ παράγουν κρούσματα, τότε θέλει πολύ προσοχή.
και θα σας πούμε γιατί. Γιατί αν είμαστε πρωταθλητές στα τεστ, όπως λένε και οι υπουργοί και άλλοι παράγοντες, τότε θα είμαστε πρωταθλητές και στα κρούσματα και αυτό δεν είναι καλό. Επομένως, μπορεί να μειώσουμε τα κρούσματα εάν πάψουμε να είμαστε πρωταθλητές στα τεστ. Από την άποψη αυτή, μάλλον εμείς παρεξηγήσαμε την κυρία Γκάγκα ή μάλλον κάτι ήξεραν οι Αμερικανοί που συστήσαν, όπως μας είπε προχθές η κυρία Γκάγκα, να πάψουμε να κάνουμε τεστ γιατί δεν έχει νόημα. Ίσως να σταματούσε έτσι και η Όμικρον. Τι λέτε, μήπως θα ήταν και αυτή μια ιδέα? Σημείο πέμπτον, σχετικά με το αν μπορεί κανείς να ξανακολλήσει από την Όμικρον. Εδώ έχουμε και άλλη πατέντα. Για ακούστε. Γενικά, τον πρώτο μήνα είναι εξαιρετικά δύσκολη η επαναλίμωξη και αυτό οφείλεται όχι μόνο στα αντισώματα αλλά και σε άλλες άμυνες που έχει ο οργανισμός. Οπότε γενικά στον πρώτο μήνα, αφού κάποιος κολλήσει, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αυτό μετά πηγαίνει πιθανολογικά, δηλαδή μετά τον πρώτο μήνα αρχίζει σιγά και αυξάνεται η πιθανότητα. Το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα ξαναμολυθεί κάποιος από όμικρον τους επόμενους 2 με 3. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η αποστηρωτική ανοσία, δηλαδή αυτό που δεν πρόκειται να ξανακολλήσουμε, το ξεχνάμε. Δεν πρόκειται να φτάσουμε στο σημείο όπου θα έχουμε αποστηρωτική ανοσία. Το έχουμε ξεχάσει. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον ιό. Ο ιός θα παραμείνει εδώ για αρκετά χρόνια. Τώρα τα μπλέξαμε όλα μαζί, μίξερ, και κάναμε το μυαλό του Κουσμάκη κουρκούτι. Γιατί έτσι και τη δικιά μας άγνοια δεν αντιλαμβάνεται, αλλά και τα μηνύματα περνάν πιο εύκολα. Τι όμως ισχύει στην ουσία? Το να ξανακολλήσεις από την ίδια παραλλαγή είναι προφανώς εξαιρετικά δύσκολο. Ωστόσο, εάν υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να νοσήσει κάποιος, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα Μαγιορκίνη. Και αυτό για τον απλούστατο λόγο, γιατί είναι πολύ νωρίς να γνωρίζουμε με τέτοια σαφήνεια, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν καν μελέτες για την όμικρον που μόλις ξεκίνησε. Όσον αφορά την αποστηρωτική, όπως είπε, ανοσία, αυτό ισχύει για όλους τους ιούς που έχουν τη δυνατότητα να μεταλλάσσονται και να εξελίσσονται. Δεν είναι κάτι καινούριο και δεν έχει σχέση ούτε με το προηγούμενο, αλλά ούτε και με το επόμενο. Δηλαδή το ότι θα ζούμε με τον ιό για αρκετά χρόνια. Πάντα ζούσαμε, ζούμε και θα ζούμε με τους ιούς. Απλώς, από ό,τι φαίνεται, δυσκολευόμαστε να μάθουμε να ζούμε με το συγκεκριμένο ή δεν καταλαβαίνουμε τι ακριβώς θα πει αυτό που λέμε. Αλλιώς δεν εξηγείται γιατί, αφού δεν πρόκειται για κάτι προσωρινό, δεν προσαρμόζουμε κατάλληλα τα σχολεία, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το εσωτερικό των χώρων με σωστό αερισμό και τόσα άλλα μέτρα δημόσιας υγείας που λέμε συνέχεια. Αν δεν το κάνουμε, είναι περιττό να το λέμε. Αν δεν το κάνουμε, τότε ο ιός θα μείνει και θα φύγουμε εμείς. Σημείο έκτον, όσον αφορά τις οδηγίες περί απομόνωσης καραντίνας, επειδή έχουμε μιλήσει αναλυτικά στις προηγούμενες εκπομπές, δεν θα σταθούμε για να σχολιάσουμε τις απόψεις του κυρίου Μαγιορκίνη, μιας και ο ίδιος, όπως και οι υπόλοιποι παραθυράτια καταδίωκτοι, δεν έχουν την ευελιξία να αναδιπλωθούν κατάλληλα με τον τρόπο που το έκαναν σε άλλες χώρες, μετά τις αντιδράσεις προκάλεσαν οι επικυρωποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του CDC, που αντί να βοηθήσουν, δημιούργησαν μεγαλύτερο πρόβλημα. Μια παρατήρηση, επειδή φαίνεται ότι κάτι δεν κατάλαβε μετά την αναδίπλωση του CDC, και αυτό είναι το τεστ που πρέπει να κάνει μετά τις 5 ημέρες το άτομο που βγαίνει από την καραντίνα. Αλλά δεν πειράζει. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με τις ασαφείς οδηγίες, τα πιστοποιητικά νοσηλείας και γενικά τα περί διαδικασιών, πιστεύει κανείς ότι θα υπάρξουν πράγματι καραντίνες? Ποιοι, πού, πότε, πώς?